Εμείς έχουμε μαζί μας το παπά της Ελεονόρας, τον κύριο Γιάννη Σβανέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνετε, να σας ζήσουν και να τους χαίρεστε. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι και στα δικά σας. Σας ευχαριστούμε όλοι πολύ. Πώς ήμασταν οι παντροί, τέσσερις. Εντάξει. Πώς περάσατε? Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί μας μετέφερε την έκφραση της ευτυχίας της η κόρη μου και ο γαμπρός μου μέσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον ανθρώπινο, ελληνικό, ουσιαστικό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί όταν η ζωή εξελίσσεται, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή. Κύριε Ζουγανέλη, πώς αισθάνεστε που το κοριτσάκι σας παντρεύτηκε? Γιατί είναι το κοριτσάκι σας, πάντα θα είναι. Κοιτάξτε, βεβαίως είναι το κοριτσάκι μου και καμάρωνα και καμαρώνω για αυτήν. Αισθάνομαι πολύ ιδιαίτερα και ευτυχής και εύχομαι στον κάθε πατέρα να μπορέσει να νιώσει και να εισπράξει την ευτυχία που μπορεί να του μεταφέρει το παιδί του. Πότε σας είπε για το γάμο η Ελεονόρα, πότε σας ενημέρωσε... Μας εξέπληξε η Ελεονόρα, όπως μας εκπλήθηκε αυτά τα όλα τα χρόνια. Μας εξέπληξε διότι μέχρι και στην αρχή της εβδομάδας εγώ ήξερα ότι θα κάνει πολιτικό γάμο, αλλά τα έκανε τόσο ωραία και τόσο όμορφα, που το χάρηκα ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν δεν ξέρατε ότι θα γίνει αυτός ο γάμος στις Πέτσες? Όχι. Το μάθατε πότε? Όχι. Ήθελε η Ελεονόρα να μας κάνει έκπληξη και εμένα και τις μητέρες της και του κύκλου μας. Ναι. Από τη Δευτέρα έμαθα ότι θα παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο. Και στις Πέτσες, ναι. Γιατί βλέπαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και είναι απίστευτο πραγματικά ότι ακυρώνεται, αναβάλλεται ο γάμος της Ελεονόρας, θα γίνει, δεν θα γίνει. Είχαμε πει ότι θα κάνει ένα πολιτικό για να βγει η ισορροπία με τον χρόνο που επέλεξε να το κάνει. Αλλά τελικά νομίζω έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος γάμος, πάρα πολύ σεμνός, με πολύ... Και ελληνικός, παραδοσιακός, όπως είπατε, με πολύ αγάπη, όπως έχουμε δει και εμείς τα βίντεο. Και είχατε και δύο εκπλήξεις, και του γάμου από την αρχή και του γάμου του θρησκευτικού κανονικά. Ήταν πολύ ωραίες οι φωτογραφίες που βλέπουμε και τα βίντεο και φαίνεστε πολύ συγκινημένος, όπως σας ακούμε κιόλας. Όχι, εντάξει. Η συγκίνηση είναι... Αν δεν συγκινηθώ τώρα, πότε θα συγκινηθώ? Αυτό. Κύριε Ζουγανέλη, ποια ήταν η στιγμή που η συγκίνηση χτύπησε ψηλά κόκκινα? Δηλαδή, ποια στιγμή για έναν πατέρα είναι η πιο συγκινητική σε ένα γάμο? Όταν την παρέδωσα στο γαμπρό μου, το Σφύρο Δημητρίου, ήταν η κορύφωση της συγκίνησής μου. Έχετε ονειρευτεί τη στιγμή που θα έρθει και θα σας ανακοινώσει ότι θα γίνετε παππούς? Ναι, το περιμένω πώς και πώς. Σας το ευχόμαστε από καρδιάς πραγματικά, κάθε ευτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της Ελεονόρας, δηλαδή την έχετε ξαναδεί τόσο ευτυχισμένη? Η αλήθεια είναι ότι την είδα πάρα πολύ ευτυχισμένη και αυτό που ευχήθηκα είναι να μπορεί να έχει πολλές τέτοιες στιγμές ευτυχίας στην έκφραση της ζωής της και νομίζω αυτή είναι μια καινούργια αρχή, οπότε ξέρετε, η επανέναρξη είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μπαίνει στη διαδικασία της συντροφικότητας και της αγάπης και της πορείας της ζωής και του έρωτα και της συνύπαρσης και της συμβίωσης και όλα αυτά. Κύριε Ζουγανέλη, δεδομένου ότι ξεκίνησε η σχέση τον Ιούνιο από ό,τι μαθαίνουμε, φαινόταν ότι θα πάει σοβαρά από το λέμε, ήταν κάτι που και εσείς λέγατε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση? Όχι. Το κατάλαβα την πρώτη στιγμή ότι ήταν τόσο πολύ η συναισθηματική και η ουσιαστική ένταση και το διέβλεψα κι εγώ ότι θα γίνει γρήγορα. Γιατί να σας πω, είναι πολύ ωραιότερα έτσι παρά να βαρεθείς περιμένοντας ένα γάμο. Βέβαια, πείτε τα. Ναι. Τώρα είναι μια χαρά. Παντρεύεσαι πιο ερωτευμένος από ποτέ. Την πράση κολλάει το σίδερο, κύριε Ζουγανέλη. Κύριε Ζουγανέλη, η πρώτη γνωριμία με το Σπύρο, θέλω λίγο να μας την περιγράψετε αν και εσείς θέλετε. Πώς ήταν έτσι αυτό το πρώτο γεια από κοντά? Κοίτα, ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό, δυνατό, ανθρώπινο. Εγώ το Σπύρο τον ήξερα. Δηλαδή τον είχα συναντήσει 2-3 φορές στη ζωή μου, αλλά τον ήξερα και σαν επιστήμονα νομικής. Και δεν ξέρω, είχα και μια αγάπη χωρίς να έχουμε ποτέ
παιχνιδιά τα πράγματα. Ήμασταν στην Μύκονο με τη μάνα της και μας, με τη μάνα της Ελωρίας στην Ισιδώρα και μας πήρε τηλέφωνο με πολύ ευγενικό τρόπο, κόντρα στα πρωτόκολλα, να μας τη ζητήσει. Σα τη ζήτησε, σας πήρε τηλέφωνο να ζητήσει την άδειά σας. Βεβαίως, ήξερα. Τι ωραίο. Ναι, ναι, αυτό. Κάποια συμβουλή του δώσατε? Συνεχώς δίνω συμβουλές για το πώς μπορεί να χτιστεί και να εξελιχθεί η σχέση. Συνεχώς. Το κάνω σε όλα τα παιδιά του κόσμου, πολλά μάλλον στα δικά μου τα παιδιά. Μάλιστα. Τι ωραίο. Πολύ ωραία. Μας συγκινήσατε και εμάς, κύριε Ζουγανέλη, εκτός από τις πολύ ωραίες εικόνες που βλέπουμε από το γάμο της κορούλας σας, έτσι εγώ θα τη λέω, γιατί είναι η κορούλα σας και πάντα θα είναι. Βέβαια. Μας μεταφέρατε αυτό το συγκινησιακό κλίμα που υπήρχε στο γάμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Και οι γονείς και τα παιδιά και όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ζήσω. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.